Την Τετάρτη θα κριθεί η τύχη του 42χρονου από το Τιμπάκι, ο οποίος συνελήφθη μετά από έφοδο της αστυνομίας σε δύο θερμοκήπια με πάνω από 3.000 δεντρίλια. Νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή, όμως η απολογία του μετατέθηκε, καθώς ο συνηγορός του ζήτησε εργαστηριακό έλεγχο στα δεντρίλια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κλωστική κάναβη. Είναι κλασική περίπτωση όπου έχουμε άδεια καλλιέργειας κλωστικής κάναβης, βιομηχανικής κάναβης. Η ποσότητα είναι μεγάλη σε αριθμό φυτών, δηλαδή είναι 3.218. Αυτά όμως τα φυτά κατά την μεταφύτευσή τους, είτε διότι δεν εγνώριζε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, είτε διότι οι συνθήκες πράγματι είναι, δεν προσφέρονται οι αντικειμενικές συνθήκες εδώ της περιοχής μας, δηλαδή του Τιμπακίου δηλαδή συγκεκριμένα, έχει πάρα πολύ ήλιο. Όπως δηλαδή, αυτά κάηκαν κατά τη μεταφύτευση. Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν θα μπορούσαν να αποφανθούν για την τύχη του χωρίς να γνωρίζουν με απόλυτη βεβαιότητα το είδος της καλλιέργειας. Σύμφωνα με το συνήγορο του 42χρονου, είχε λάβει άδεια για καλλιέργεια κλωστικής κάναβης. Όμως εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, τα χιλιάδες φυτά καταστράφηκαν με συνέπεια να ανακληθεί. Στις 8 Οκτωβρίου, 8 Δεκάτου, έκανε την δήλωση στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι του καήκανε στη μεταφύτευση, κατά τη μεταφύτευση τα συγκεκριμένα φυτά, για τα οποία είχε νόμιμη άδεια, διότι πρόκειται περί κλωστικής κάναβης, βιομηχανικής. Δεν είχε, δηλαδή, δεν είναι ναρκωτική ουσία. Δεν εμπίπτει, δηλαδή, η ουσία η οποία εμπεριέχουν δεν είναι μεθυστική σε ποσότητα τέτοια που είναι ανεπίτρεπτη. Για τα δεντρίλια που βρέθηκαν στο δεύτερο θερμοκήπιο, πάντως, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι τα καλλιεργούσε για δική του χρήση. Δύο μέρες μετά, εδώ είναι το παράδοξο και το απίστευτο, εμφανίζονται οι αστυνομικοί και κάνουν έρευνα στο θερμοκήπιο και κατάσχουν τη συγκεκριμένη ποσότητα. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι υπήρξε και μια μικροποσότητα δεντριλίων σε κλάστρα, η οποία ήταν για δική του προσωπική χρήση, που δεν ξεπερνούσε τον αριθμό, νομίζω, 35-40 δεντρίλια σε κλάστρα για δική του προσωπική χρήση, άσχετη με την καλλιέργεια αυτή. Κατασχέθηκε όμως η μεγάλη, η τρομακτική ποσότητα των 3.218 φυτών. Αυτά όμως δεν είναι κάναβη, αλλά πρόκειται περί κλωστικής βιομηχανικής κάναβης, η οποία, ξαναλέω, ήταν με νόμιμη άδεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξάρτητα από την ανάκληση της αδείας, δεν υπάρχει ναρκωτική ουσία σύμφωνα με τον νόμο. Την απάντηση αναμένεται να δώσουν μέχρι την Τετάρτη τα δύο εργαστήρια στα οποία έχουν σταλεί σχετικά δείγματα.